Ανησυχία επικρατεί στο νησί της Ζακύνθου μετά τα συνεχόμενα τροχαία που έχουν προκληθεί με γουρούνα. Μέσα σε λίγες ημέρες σημειώθηκαν 3 ατυχήματα προκαλώντας προβληματισμό στους κατοίκους που διαμαρτύρονται για τη χρήση τους από τους ξένους επισκέπτες. Το πρόβλημα δεν είναι φετινό, είναι πολλά χρόνια. Το ξέρουμε, όλοι το ξέρουμε. Αντί να λιγοστεύουν οι γουρούνες, πολυστεύουν. Είναι ανεξέλεκτες. Φέτος ειδικά έχει παραγίνει το κακό, γιατί ειδικά οι Βαλκάνοι δεν έχουν την αίσθηση του γκαζιού. Ανοίγουν τέρμα το γκάζι και πάνε και όποιον πάρει ο χάρος. Ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, η παρουσία της γουρούνας είναι ακόμα πιο συχνή, ενώ είναι αυξημένος ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Καθημερινή βάση και εκτός του ότι δεν έχουν την αίσθηση του γκαζιού, φταίνε και οι δρόμοι για τους δρόμους στους οποίους μας έχει κάνει κλίση ο ανακριτής, ο εισαγγελέας, την 5η το πρωί, όλο το τοπικό συμβούλιο του Καλαμακίου. Γιατί οι δρόμοι παραμένουν σε αυτή την άθλια κατάσταση. Το σημείο του Λαγανά δηλαδή είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Δηλαδή δεν σταματάνε ούτε σε διαβάσεις, ούτε τρέχουν με πάρα πολλά χιλιόμετρα. Η αστυνομία περνάει από δίπλα, δεν τους δίνει σημασία. Τη βοήθεια της αστυνομίας ζητούν οι κάτοικοι προκειμένου να σταματήσουν οι γουρούνες να κυκλοφορούν ανεξέλεκτες, ενώ τονίζουν ότι οι οδηγοί τους τις περισσότερες φορές δεν υπακούν στα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είχαμε κάνει συμβούλιο με την αστυνομία, με το λιμένα αρχείο, είχαμε κάνει, το είχαμε επισημάνει δηλαδή αυτό. Το μόνο καλό είναι φέτος που είναι παραπάνω η αστυνόμευση, αλλά η αστυνόμευση δεν επαρκεί για αυτό το θέμα, για τις γουρούνες. Κάθε καλοκαίρι η γουρούνα είναι το μεταφορικό μέσο που προτιμούν οι ξένοι επισκέπτες της Ζακύνθου. Η άνεση της κίνησης των τετράτροχων οχημάτων εκτός δρόμου τα καθιστά ιδανικά για πρόσβαση σε παραλίες και άλλες δυσπρόσιτες περιοχές. Ωστόσο, ο κίνδυνος παραμένει τόσο για τους ίδιους τους επιβαίνοντες, όσο και για τους διερχόμενους πεζούς, ακόμη και άλλους οδηγούς.